σε πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος του επιβάτη του Blue Star Naxos που έπεσε στην θάλασσα και ανασύρθηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης. Αυτό προέκυψε από την νεκροψία νεκροτομή που έγινε από τον ιατροδικαστή. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η ταυτότητα του αυτόχειρα. Η διαδικασία ταυτοποίησης του μόνον εύκολη δουλειά δεν ήταν για τις αρχές, αφού ο Μεσήλικας που έδωσε τραγικό τέλος στη ζωή του δεν είχε σχέση με το νησί των Κυκλάδων. Μετά από εμπεριστατωμένες έρευνες του λιμεναρχείου Σύρου και της αστυνομίας, αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του και πρόκειται για συστημασμένο κακοποιό που είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές, οι οποίες τον αναζητούσαν. Αυτός ενδεχομένως ήταν και ο βασικός λόγος που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα και στην αυτοκτονία. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των ερευνών, η δράση του επικεντρωνόταν κυρίως σε περιοχές Αττικής. Κάτω από ποιες συνθήκες και για ποιους λόγους βρέθηκε στο Blue Star Naxos για το τελευταίο του ταξίδι, αυτό είναι ένα στοιχείο για το οποίο μπορεί να μην δοθεί ποτέ ακριβής απάντηση. Ο αυτόχειρας είχε επιβιβαστεί στο πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά και ταξίδευε σύμφωνα με μαρτυρίες μόνος του. Το δρομολόγιο του πλοίου ήταν Πειραιάς για Σύρο, Πάρο, Νάξο, Ηράκλεια, Σχοινούσα, Κουφονίσια, Κατάπολα. Οι άνδρες του πληρώματος δεν βρήκαν προσωπικά του αντικείμενα μέσα στο πλοίο, ενώ έως σήμερα δεν έχει αναζητήσει κανείς τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Από την έρευνα των αστυνομικών έχει προκύψει ένα όνομα που δεν ανταποκρίνεται στο check-in, αλλά κανείς δεν γνώριζε αν ήταν αληθινό. Στην όμορφη διαδρομή από την παραλία του Ναυπλίου προς τη Νέα Κύο, η θάλασσα έχει αποκαλύψει μια παραλία πολλών μέτρων με το φαινόμενο της άμποδης αυτή τη φορά, που είναι εντυπωσιακό. Η άμποδη, το αντίθετο της πλημμυρίδας, χαρακτηρίζεται από την απομάκρυνση των νερών της θάλασσας. Άμποδη και πλημμυρίδα μαζί αποτελούν το φαινόμενο της παλήρειας. Το φαινόμενο αυτό, που επαναλαμβάνεται δύο φορές το 24ωρο, οφείλεται στη βαρύτητα της έλξης σελήνης αλλά και του ήλιου πάνω από τη Γη, καθώς και στην περιστροφή των ουράνιων σωμάτων αυτών. Η αλλαγή της εικόνας της θάλασσας και της ακτής κατά την άμποτη και την παλήρεια είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή συνάμα. Αυτό το μοναδικό και σπάνιο φαινόμενο κατέγραψε σήμερα η δισεογραφικό site στην περιοχή του Ναυπλίου, δίνοντας υπέροχες φωτογραφίες αλλά και βίντεο.